Ιστορία Τρίτης Δημοτικού Μέρος Πρώτο Μυθολογία Ενότητα 2 Ο Ηρακλής Κι άλλοι άθλοι μετά από όλα αυτά τα κατορθώματα, ο Ευριστέας έστειλε τον Ηρακλή σε πιο μακρινά μέρη. Έτσι, ο Ηρακλής πήγε στην Κρήτη και έπιασε τον άγριο τάβρο του Μίνωα, που από το στόμα του έβγαιναν φλόγες και έκανε πολλές καταστροφές. Ανεβασμένος στη ράχη του, πέρασε το Αιγαίο και έφτασε στις Μικίνες. Ο Ηρακλής μετά πήγε στη Θράκη, όπου ζούσε ο βασιλιάς Διομήδης, ο γιος του Θεού Άρη. Αυτός είχε τέσσερα άγρια άλογα που τρέφονταν με ανθρώπινες άρκες. Σκότωσε τον Διομήδη, έπιασε τα άλογα και τα έφερε στις Μυκήνες. Ταξίδεψε και πιο μακριά, στον εύξηνο πόντο, στη χώρα των Αμαζόνων. Οι Αμαζόνες ήταν όλες τους όμορφες, φιλοπόλεμες και ξακουστές στο τόξο και στην υπασία. Ο Ηρακλής πολέμησε μαζί τους, τις νίκησε και πήρε τη ζώνη της βασίλισσάς τους, της υπολίτης και την έφερε στον Ευρισθέα. Αργότερα ταξίδεψε στη Δύση, πιο πέρα από την άκρη της γης, για να φέρει στις Μυκήνες τα βόδια του Γυριώνη. Ο Γυριώνης ήταν ένα τέρας που από τη μέση και πάνω είχε τρία σώματα. Τα βόδια του τα φύλαγε ο σκύλος του, ο όρθος που είχε δυο κεφάλια και η ουρά του ήταν φίδι. Ο Ηρακλής σκότωσε και τους δύο και έφερε τα βόδια στον Ευριστέα που τα θυσίασε στη θεά Ήρα. Παράθεμα 3. Άδμητος και άλκιστη. Ο Ηρακλής έκανε και πολλά άλλα κατορθώματα προσπαθώντας να βοηθήσει τους ανθρώπους. Στις φερές της Θεσσαλίας βασίλευε ο φίλος του, ο Άδεμητος. Ο Άδεμητος είχε παντρευτεί την όμορφη Άλκηστη. Τη μέρα όμως του γάμου του είχε ξεχάσει να κάνει θυσία στην Άρτεμη, γι' αυτό οι μοίρε είχαν αποφασίσει να πεθάνει. Ο θεός Απόλλωνας που κάποτε είχε φιλοξενηθεί στο παλάτι του Άδμητου προσπάθησε να αλλάξει γνώμη στι Εκείνες όμως δέχτηκαν να του χαρίσουν τη ζωή αν κάποιος άλλος δεχόταν να πεθάνει στη θέση του. Κανείς, ούτε οι γονείς του άδειμη του δεν δέχτηκαν να πεθάνουν αντί για αυτόν. Δέχτηκε όμως η άλκηστη και ήρθε ο χάροντας και την πήρε για να την πάει στον Άδη. Τότε πέρασε από τις φερές ο Ηρακλής που πήγαινε στη Θράκη για να φέρει τα άλογα του Διομήδη. Όταν έμαθε τι έγινε έτρεξε να προλάβει τον Χάροντα. Τον πρόλαβε κοντά στην είσοδο του Άδη, πάλεψε μαζί του, τον νίκησε και έφερε την Άλκηστη πίσω στο παλάτι του άθμη του. Ευρυπίδης Άλκηστη Παράθεμα 7 Το κύπελο του ήλιου Ψάχνοντας ο Ηρακλής να βρει τον γίγαντα γυριόνι, ταξίδεψος εκεί που ενώνονται η Ευρώπη με την Αφρική. Έπρεπε όμως να διασχίσει τον ωκεανό, γι' αυτό ζήτησε από τον ήλιο να του δανείσει το χρυσό του κύπελο. Μα αυτό ταξίδευε και εκείνο όταν ήθελε να φέρει το φως της μέρας. Ο ήλιος θαύμασε την παλικαριά του και του το έδωσε. Έτσι ο Ηρακλής πέρασε τον ωκεανό και έφτασε στη χώρα του Γυριώνη. Απολόδωρος βιβλιοθήκη